Θα δείξουμε πώς γίνεται στο στατικό πρόγραμμα FESPA η εισαγωγή ξύλινης στέγης με δικτύωμα πάνω σε φορέα αποφέρουσα τυχοποιία. Για την εύκολη εισαγωγή του δικτυώματος θα χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα της ανάκλησης. Έχει γίνει εισαγωγή του φορέα αποφέρουσα τυχοποιία. Οι ΠΕΣΥ έχουν πάχος 30 εκατοστά και εισάγονται στο FESPA σαν υποστηλώματα ορθογονικής διατομής. Διακόπτονται εκεί που υπάρχουν ανοίγματα. Στις παραμέτρους τους ορίζεται ο τύπος της τυχοποιίας. Υπάρχει επιλογή μεταξύ άοπλης, διαζωματικής και οπλισμένης. Στα άκρα των πεσών έχουν εισαχθεί λιποί κόμβοι και στο εσωτερικό τους δεσμικές δοκί. Η στέγη εισάγεται μέσω της αντίστοιχης οντότητας του προγράμματος τέκτων, με απλή περιγραφή της περιμέτρου της. Με την εντολή σε επίπεδα, η στέγη διασπάται στα επίπεδα που την αποτελούν. Μέσω του 3D, επιλέγοντας τρόπο απεικόνησης ποιοτική, δημιουργούμε μία όψη του φορέα. Το αρχείο της όψης φορτώνεται από το FESPA και μπορούμε εύκολα να μετρήσουμε τα υψόμετρα των δύο κορφιάδων. Το δικτύωμα θα σχεδιαστεί στην κάτωψη και στη συνέχεια θα ανακληθεί κατά 90 μοίρες. Τα άνω και το κάτω πέλμα του ξύλινου δικτυώματος εισάγονται σαν δοκί με υλικό τη δομική ξυλία και τις επιθυμητές διαστάσεις. Αρχικά εισάγεται το κάτω πέλμα. Με την εντολή κατάτμιση ανατμήματα της δοκού σπάει σε δύο ίσα τμήματα και δημιουργείται ένας λοιπός κόμβος στο μέσον του. Ένας επιπλέον λοιπός κόμβος τοποθετείται στη θέση του κορφιά. Εισάγονται τα άνω πέλματα του δικτυώματος. Γίνεται κατάτμισή τους σε τρία ίσα τμήματα για να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι κόμβοι για την εισαγωγή των διαγώνιων μελών του δικτυώματος. Ορθοστάτης και διαγώνια μέλη εισάγονται με την επιθυμητή διατομή. Μέσω της επεξεργασίας ορίζεται το υψόμετρο του άξονα ανάκλησης. Γίνεται επιλογή των μελών του δικτυώματος. Δεν ξεχνάμε τους δύο λοιπούς κόμβους πάνω στους πεσούς. Μέσω δύο σημείων ορίζεται ο άξονας ανάκλησης και ακολουθεί η ανάκληση του δικτυώματος κατά 90 μοίρες. Το δικτύωμα παραμένει επιλεγμένο και κάνοντας κίνηση με αντιγραφή, αντιγράφεται κατά τη μεταφορά του στη νέα θέση. Παρατηρούμε ότι το υψόμετρο του κορφιά είναι αυτό που υπολογίσαμε κατά την κατασκευή της στέγης. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάποια αλλαγή μετά την ανάκληση, για ευκολία στο χειρισμό, το δικτύωμα μπορεί να επανέλθει στην αρχική του θέση με την αντίστροφη διαδικασία. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για το δεύτερο δικτύωμα. Εισάγονται και τα υπόλοιπα μέλη με τη βοήθεια του διαλόγου πολλαπλών επιλογών, ο οποίος μας επιτρέπει να χειριζόμαστε κόμβους με τις ίδιες θέσεις στην κάτωψη, αλλά διαφορετικό υψόμετρο. Γίνεται κατάτμιση των μελών όπου απαιτείται, και εισάγονται και τα υπόλοιπα μέλη.